Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Πολλά τα γεγονότα. Καίγεται το Πελεκούδι, χώρα εν καμίνο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ο τίτλος της εκπομπής από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ο Πρωθυπουργός φεύγει για τις Βρυξέλλες, όπου θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής συναντήσεις πολύ σημαντικές. Με Μέρκελ, με Ολάντ και με άλλους. Το πρώτο θέμα που θα τεθεί είναι το θέμα του χρέους. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διευθετήσει το θέμα του χρέους στο επόμενο εξάμηνο. Γιατί πιστεύει ότι θα ανοίξει έτσι ο δρόμος για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα και θα βοηθηθεί η χώρα σιγά σιγά, το τονίσω, να αρχίσει να βγαίνει στις αγορές. Ο Σόιμπλε όμως υψώνει ένα τείχος και λέει ότι εγώ δεν συζητάω για το χρέος πριν το 2018. Σκεπτόμενος ο πονηρός ότι το 2017 είναι οι γερμανικές εκλογές, στις οποίες αυτός που ουσιαστικά θα ηγηθεί της κεντροδεξιάς στη Γερμανία θα είναι ο ίδιος, χωρίς να είναι πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος στη Γερμανία. Είναι νούμερο 2. Αλλά νούμερο 2, το οποίο πλέον σιγά σιγά, καθώς η κυρία Μέρκελ δέχεται αλλεπάλληλες μειώσεις, πολιτικές μειώσεις εννοούμε, από τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, σιγά σιγά ο ρόλος του Δευτέρου, του κυρίου Σόιμπλε, αναβαθμίζεται και είναι ο σιδηρούς βραχίων πίσω από την καγκελάριο Μέρκελ. Λοιπόν, ο Σόιμπλε λέει το 18. Εδώ επισέρχεται ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος στην παρούσα φάση, κυρίες και κύριοι, παίζει ρόλο θετικό υπέρ της Ελλάδος, ζητάει μεταρρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα σπρώχνει την Ευρώπη να βρει τρόπο να διευθετήσει το ελληνικό χρέος. Εξού και ο σχετικός ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εξού και οι πιέσεις από τον κύριο Τζακ Λιού, τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, προς τον κύριο Σόιμπλε και προς την κυρία Μέρκελ, για να γίνουν πιο διαλλακτικοί στο θέμα του ελληνικού χρέους. Εξού και το ταξίδι του Προέδρου Ομπάμα στις 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Και προσέξτε κάτι. Ο Ομπάμα δεν θα πάει στην Τουρκία. Θα πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν θα πάει στην Τουρκία. Μέχρι τώρα αυτό ξέρουμε, αν αλλάξει θα το δούμε. Αλλά δεν θα πάει στην Τουρκία. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί μέχρι τώρα όλοι οι Αμερικανοί επίσημοι που ερχόντουσαν στη χώρα μας, όποτε ερχόντουσαν, θεωρούσαν απαραίτητο να συμπεριλάβουν και την Τουρκία για λόγους ισορροπίας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ τα πράγματα είναι χοντρά, μεγάλα και αφορούν το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού, εμείς ανάβουμε φωτιές. Ανάβουμε φωτιές παντού. Στα μίντια, στην πολιτική ζωή, στη Βουλή, στη δικαιοσύνη. Τα μίντια μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι προνομιακός χώρος σύγκρουσης πολιτικών, κομματικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Τώρα, δυστυχώς, έχει γίνει και η δικαιοσύνη. Ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε απόψε είναι τι γίνεται στη δικαιοσύνη, τι γίνεται στον χώρο των μίντια, αν αληθεύουν οι καταγγελίες που υπάρχουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί μέσω διαρροών και μέσω παρακρατικών μηχανισμών, λέει αντιπολίτευση. Θα δούμε αν ισχύει αυτό. Να μπει μέσα στη δικαιοσύνη, να εκβιάσει, να πιέσει και να αλλοιώσει το φρόνημα και την απόφαση δικαστών και δικαστηρίων. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς όμως να ξεφεύγουμε από την επικαιρότητα, η οποία ξεκίνησε να διαμορφώνεται νωρίς σήμερα το πρωί, από μια μεγάλη εκδήλωση που έκαναν οι ένστολοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί ζήτησαν να συναντήσουν τον κύριο Χουλιαράκη και στη συνέχεια τόνισαν, μιλώντας στα κανάλια, στα μικρόφωνα, ότι από εδώ και πέρα, αν η κυβέρνηση δεν λύσει τα αιτήματά τους στο θέμα των ειδικών μισθολογίων, θα περικυκλώνουν από καιρού εις καιρών, όταν το αποφασίζουν, ένα Υπουργείο. Λοιπόν, να καλωσορίσω τους απόψινους καλεσμένους. Κοντά μας είναι ο κύριος Απόστολος Καραναστάσης, βουλευτής πτιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα σας. Για ένα ακόμη βράδυ θα απολογηθώ και τη χρειά της φωνής μου, αλλά ταλαιπωρούμε εδώ και τρεις μέρες από αυτή την ίωση, από την οποία θα υποφέρετε πολλοί και πολλές από εσάς, περαστικά μας. Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Η κυρία Δέσποινα Σπανού, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Καλώς μας ήλθατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, μέχρι προχθές βουλευτής του Ποταμιού. Ανεξάρτητο σήμερα βουλευτής Αχαΐας, από τη στιγμή που διεγράφει με απόφαση του κυρίου Θεοδωράκη.
Καλώς μας ήλθατε. Πιστεύω να έχουμε το χρόνο να μας εξηγήσετε τι έγινε και πώς έγινε και πού θα πάτε από εδώ και πέρα. Θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και δύο ακόμη φίλοι. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπουκουβάλας, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών. Αστυνομικών υπαλλήλων, ακριβώς. Καλησπέρα. Και ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Δωδεκανήσου. Καλώς μας ήλθατε. Να ξεκινήσω, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μπουκουβάλα, από εσάς, για να δούμε γιατί ακριβώς έγινε αυτή η κινητοποίηση και γιατί υπήρξαν και αυτές οι πολύ αυστηρές δηλώσεις. Κύριε Ανδρουλάκη, τι έγινε σήμερα λοιπόν και γιατί? Εμείς η παράσταση κινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε σήμερα στις πρωινές ώρες έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είχε άλλο σκοπό από την απέτησή μας να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι μισθολογικές μας αποδοχές στα επίπεδα του 2012. Πρέπει να αποκατασταθούν, δηλαδή να δοθούν πίσω τα χρήματα που έχουν περικοπεί. Που έχουν περικοπεί έξτρα. Γιατί μέχρι το 2012 είχαμε δεχτεί επανειλημμένες περικοπές. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι περικοπές που έχουν γίνει μέχρι το 2012 ήταν αρκετές. Και από εκεί και πέρα όσες έχουν γίνει μας φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά τα επίπεδα για να μπορούμε. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά για να δοθούν, κύριε Ανδρουλάκη? Αυτό δεν το γνωρίζω, αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να δοθούν. Οφείλουμε όμως σε μια. Το μνημονιακό Γενικό Λογιστήριο, ενώ το Γενικό Λογιστήριο στον καιρό του μνημονίου μπορεί να δώσει τα λεφτά αυτά από τον προϋπολογισμό? Αυτό δεν είμαι σε θέση να πω αν μπορεί να τα δώσει ή όχι, αλλά θεωρώ ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε έστω με κάποιο τρόπο. Να βρίσκουμε κάποιο τρόπο για να τις εφαρμόζουμε όταν, και όχι να τις επικαλούμαστε à la carte. Μάλιστα, σωστό. Κατ' επιλογή και κατά περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι. Πώς πήγε η κινητοποίησή σας? Είδατε τον κύριο Χουλιαράκη? Κάναμε μια συνάντηση στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις, τις οποίες μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να τις ανακοινώσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε. Τι διαβεβαιώσεις, δηλαδή? Μην λέτε το ακριβές περιεχόμενο. Αντιλαμβάνομαι ότι έγινε συμφωνία, αλλά τι σας είπε, ότι θα σας δώσω τα λεφτά που σας έχουμε κόψει? Όχι, θα εξεταστεί το αίτημά μας, ότι αντιλαμβάνονται το δίκαιο του αιτήματός μας, γιατί θεωρώ ότι όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και το σύνολο της κοινωνίας αντιλαμβάνεται το δίκαιο του αιτήματός μας και γι' αυτό άλλωστε εκδόθηκε και η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πέρα από τους καλούς χειρισμούς του νομικού μας συμβούλου, το δίκαιο του αιτήματος ήταν που αποδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα υπάρχει άλλη συνάντηση, γιατί από ό,τι δεν προαναγγείλατε, θα γίνουν συναντήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, αν εμείς δεν βρεθεί κάποια λύση, εμείς είμαστε αποφασισμένοι, έχουν υπαρθεί αποφάσεις από τα συλλογικά μας όργανα ότι δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Τι θα κάνετε δηλαδή? Θα συνεχίσουμε όπως σήμερα και κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας και πιο δυναμικές, ούτως ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Μπουκουβάλα, επί του συγκεκριμένου, τι έχουμε να πούμε? Είσαστε ο νομικός σύμβουλος που ΠΟΑΣΥ. Ο τρόπος και το είδος των κινητοποιήσεων είναι θέμα. Θα παρακαλέσω λίγο να χαμηλώσουμε ακόμη το κλιματισμό στο στούντιο, γιατί έχω την ίωση και με εμποδίζει να μιλήσω. Ευχαριστώ. Είναι θέμα συνδικαλιστικής έκφρασης και δεν μετέχω. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια απόφαση ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας. Ακριβέστερα δεν υπάρχει μία, υπάρχουν δύο αποφάσεις, η μία του 2014 και η άλλη πριν από μερικούς μήνες, οι οποίες λένε το αυτονόητο, ότι δηλαδή τίθενται κάποια όρια κάτω από τα οποία δεν μπορεί να πέσει ο Έλληνας αστυνομικός. Την τήρηση λοιπόν αυτής της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ζητούμε. Θα ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό, κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί ευλόγως ρωτήσατε πού θα τα βρούμε τα λεφτά, το μνημονιακό γενικό λογιστήριο κτλ. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι το αναδρομικό κομμάτι, δηλαδή τα χρήματα που έχουν δημιουργηθεί ως αναδρομική διαφορά από το 12 που κηρύσσονται αντισυνταγματικοί οι νόμοι που αφορούν το ειδικό τους μισθολόγιο μέχρι και σήμερα. Και το άλλο είναι το εφεξής κομμάτι. Τουλάχιστον ως προς το εφεξής κομμάτι, έχω την εντύπωση ότι η αντίδραση της κυβέρνησης μπορεί και πρέπει να είναι άμεση. Επαναφορά στα επίπεδα. Ποιο είναι το εφεξής κομμάτι, για εξηγήστε. Τι μισθολόγιο, πώς θα μισθολογούνται από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εφόσον αυτός ο νόμος που ισχύει τώρα έχει κηρυχθεί αντισυνταγματικός, θα πρέπει να επανέλθουμε στον μοναδικά συνταγματικά ανεκτό νόμο, δηλαδή τον 3205. Ένα πρακτικό ερώτημα. Εάν πρόκειται να τους επιστραφούν
έστω και με δόσεις αναδρομικά. Χρήματα που έχουν περικοπεί. Για τι χρήματα μιλάμε? Κοιτάξτε, είναι δύο δόσεις, δύο νόμοι οι οποίοι ρύθμισαν το καθεστώς αυτό. Ο ένας είναι ο 4093, δηλαδή ο νόμος που ίσχυσε από το 2012 μέχρι το 2014 που κηρύχθηκε αντισυνταγματικός, και ο άλλος είναι ο 4307 από το 2014 μέχρι και σήμερα. Το αναδρομικό κομμάτι... Λεφτά, πείτε μου, λεφτά. Αυτό χρήματα. Πραγματικά, κοιτάξτε, οι υπολογισμοί θα έλεγα ότι είναι πιο αρμόδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χονδρικά. Νομίζω ότι υπερβαίνουμε τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια. Η ρύθμιση όμως, να ξέρετε ότι είναι τόσο απλωμένη σε δόσεις, ώστε δεν δημιουργεί πρόβλημα και επιπλέον την χάνει της ανοχής, της ανεκτικότητας των ενστόλων. 36 δόσεις, 36. Αρκεί να ξέρουν ότι 5, 10, 50 ευρώ το μήνα θα μπαίνουν στις τσέπες των ταλαιπωρημένων αυτών εργαζόμενων. Σαφής. Μπορώ να κάνω να πω κάτι, ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι, ναι. Γιατί είπε και ο κύριος... Για να επεκτείνουμε τη συζήτηση, ναι, τώρα και σε άλλα θέματα. Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι να μην εφαρμόζεται η απόφαση αλακάρτ. Ανεξάρτητα από την ουσία, υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου. Έτσι δεν είναι? Η οποία πρέπει να γίνει εκτελεστή. Κανονικά, ανώτατα του δικαστηρίου. Πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Πιτσιλής, επικεφαλής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έδωσε εντολή με βάση μια απόφαση μισθοδικείου που βγήκε για τους δικαστές, οι οποίοι εξισώνονται με τους βουλευτές. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, έχουμε και βουλευτές εδώ, αυτό έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη, για να γίνει μείωση της φορολογίας και επί των συνταξίμων αποδοχών και στις συντάξιμες αποδοχές. Ο συνταξιούχος δεν έχει καμιά διαφορά από τον άλλο συνταξιούχο και θα είναι πενταετίας. Και μάλιστα έδωσε η εντολή ότι η καθάριση να γίνει αμέσως, γιατί η απόφαση, ναι, για να γίνουν οι επιστροφές. Να γίνουν επιστροφές χρημάτων. Πάρα πολλά τα χρήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι πιο φτωχοί οι δικαστές. Δεν έχω κανένα ρατσισμό για καμιά κατηγορία. Εκείνο που με εξοργίζει σαν Έλληνα πολίτης, σαν Ελληνίδα πολίτη, ναι, λοιπόν, με εξοργίζει η διαφορά της μεταχείρισης και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, και ο χρόνος. Και ο, ναι, και βεβαίως ο χρόνος. Με βάζει. Βεβαίως με βάζει. Φυσικά, Φωτήλα, θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Φωτήλα. Υπήρχε και σχέδιο νόμου που το είχε εισηγηθεί ο κύριος Βερναδάκης τον Αύγουστο του 2015 για μείωση των φορολογικών διευκολύνσεων βουλευτών, και είχε πει ότι εμείς κατανοούμε και γι' αυτό συμπάσχουμε με την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, ο νόμος αυτός είχε ανεβεί στη διάβγεια, δεν εφαρμόστηκε, δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να είναι. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή και μόνο που το ακούς, σε εξοργίζει. Είστε σαφείς. Θα περάσουμε στα θέματα της δικαιοσύνης, γιατί από ό,τι βλέπουμε δυστυχώς, το επισημαίνουμε και το υπογραμμίζουμε, έχει γίνει προνομιακός χώρος σύγκρουσης επιρροών, συμφερόντων και, επιτρέψτε μου να πω, και επιδιώξεων πολιτικών επιχειρηματιών και ούτω καθεξής, χωρίς ασφαλώς να το θέλουν και να το επιθυμούν οι δικαστές της χώρας. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, έχουμε να προσθέσουμε κάτι για να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής? Αν θέλει ο κύριος Μπουκουβάλας, μπορεί να μείνει. Εγώ αυτό που θέλω να πω, να συνεχίσω το συλλογισμό του κύριου Μπουκουβάλα στο τέλος όπως έκλεισε. Εμείς δεν είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που περνάει η ελληνική κοινωνία και βγαίνουμε, είμαστε τόσο ανάλκητοι και δεν μας ενδιαφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης και θέματα και σοβαρά θέματα. Ειδικός είστε, ναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά εσείς μιλάτε χαμηλόφωνα. Πιο δυνατά. Και σοβαρά, θέλω να βγει η Κρήτη από μέσα. Ωραία. Και σοβαρά θέματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα. Δεν βγαίνουμε λοιπόν να ζητήσουμε, να πούμε θέλουμε τα χρήματά μας, θέλουμε χρήματα τώρα, αλλά τουλάχιστον μας διευκολύνουν και εμάς, έχουμε την ευελιξία, έχουμε την ανοχή να μπορέσουμε να ζήσουμε σε καλύτερες συνθήκες στις οικογένειές μας. Στην προοπτική του χρόνου, αλλά να ξεκινήσει ακριβώς, και να προσδιοριστεί αυτή η καταβολή. Ακριβώς, και αυτό είναι και μια έμεση αναγνώριση στις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα επαγγέλματά μας. Εμείς έχουμε επιφορτιστεί όλο το μεταναστευτικό, έχουμε επιφορτιστεί την εγκληματικότητα. Έχει επιφορτιστεί που έχει... με πολλά πράγματα η αστυνομία. Ακριβώς. Ωστόσο, κύριε Ανδρουλάκη, λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την πολιτική εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αυτή τη στιγμή, εδώ στο λεκανοπέδιο, για να σας μεταφέρω την εικόνα, ληστεύονται περίπου οι 5 στους 10 πολίτες, οι 5 στα 10 σπίτια, τα 5 στα 10 σπίτια έχουν υποστεί απόπειρα ληστείας ή ληστεία. Έτσι. Συμφωνώ. Γίνεται της κακομοίρας, οι περισσότεροι πολίτες δεν πάνε καν να το καταγγείλουν, yeah, δεν πάνε καν να το καταγγείλουν,
δεν μπαίνουν καν στον κόπο να τον καταγγείλουν. Μιλάμε για καταστάσεις απερίγραπτες και δεν βλέπω να το αντιλαμβάνεται προσωπικά ο κ. Τόσκας. Δεν βλέπω να το αντιλαμβάνεται. Και πέρα από αυτό το πιο ανησυχητικό. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και να την επεκτείνουμε. Δηλαδή να μιλήσουμε για θέματα. Τόσκας συνομιλεί με τις συλλογικότητες. Με τις συλλογικότητες. Για θέματα ασφάλειας πλέον του πολίτη, του νοικοκύρη πολίτη, έτσι. Αυτού που πληρώνει φόρους, που πληρώνει δημοτικά τέλη, που είναι συνεπής, που στέλνει το παιδί του να πάει στρατό και ούτω καθεξής, για να δούμε τι λέει και η αστυνομία, τι λέτε εσείς. Δεν σας ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα έλλειψης εσωτερικής ασφάλειας? Πάρα πολύ έντονα μας του ελληνικού νοικοκυριού. Πάρα πολύ έντονα. Εμάς σαν αστυνομικούς και σαν συνδικαλιστές μας ανησυχούν πάρα πολύ έντονα. Έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας. Πλέον βλέπουμε ανησυχητικά φαινόμενα. Πλέον η ανθρώπινη ζωή δεν έχει μηδενική αξία. Με πάρα πολύ ευκολία βλέπουμε ότι οποιοδήποτε για ακόμα και για ευτελές ποσό μπορεί να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή για να γίνει μια κλοπή. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα. Τα έχουμε επισημάνει έγκαιρα, όχι τώρα. Τώρα που έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο, έχουμε επισημάνει και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, για να αναφερθώ και στην περιοχή εύκολες που υπηρετώ. Εύκολες αποφυλακίσεις. Συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, καταδικάζονται εύκολες αποφυλακίσεις. Πολύ εύκολες αποφυλακίσεις. Εύκολες αποφάσεις και δικαστικών συμβουλίων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά και νόμοι που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που αφήνουν σε σημασμένους διαρρήκτες, ληστές και άλλου τέτοιου είδους καταστάσεις να μπαινοβγαίνουν και πρόσωπα, να μπαινοβγαίνουν από τις φυλακές και να συνεχίζουν την κοινοφελέστατη δραστηριότητά τους. Το κοινοφελέστατη σε εισαγωγικά. Μεγάλες ποινές, ελάχιστη εκτελεστότητα. Μεγάλες ποινές, ελάχιστη εκτελεστότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Να παρακαλέσω τον κύριο Ανδρουλάκη να σας ξαναέχουμε στην εκπομπή για να συζητήσουμε διεξοδικά και για τα μισθολογικά, αλλά και για τα θέματα ασφάλειας του Έλληνα και της Ελληνίδας. Απλά μια που είναι για μένα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, έπρεπε να κάνω μια παρατήρηση. Μου επιτρέπετε? Θα παραμείνετε εσείς? Όχι, θα παραμείνω, αλλά επειδή αφέθηκαν και εχμές όσον αφορά και για το Υπουργείο. Εγώ νομίζω ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και μιλάω σαν χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, οικονομική κρίση, ηθική, προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τη μετανάστευση. Το να προσπαθούμε να βρούμε κάθε τόσο εξελαστήρια θύματα ότι ο Τόσκας πρέπει να φύγει, ο άλλος πρέπει να φύγει για να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα, νομίζω ότι λίγο λαϊκίζουμε. Και δεν το λέω εγώ για το. Μπορεί, για, μπορεί. Και το δεν το. Όμως πρέπει να πάρουμε. Λαϊκισμού, αλλά εγώ δεν το θίγω. Όχι, δεν λέω. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αντιληφθούμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι εφόσον υπάρχει πρόβλημα, το θέμα της ασφάλειας υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Και από όλα τα πολιτικά κόμματα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εδώ κινούμεθα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα δεν μας φταίνει αυτή τη στιγμή. Εδώ κινούμεθα προς την αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Γάντσα. Και κατανοούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εδώ περνάνε τρόλεοι από την Πατησίων στο Πολυτεχνείο μπροστά και τα καίνε. Όχι, δηλαδή, δεν περνάνε πλέον. Α, δεν περνάνε. Η ανακοίνωση. Έχουμε παράκαμψη. Δεν περνάνε πλέον. Δεν είναι εικόνες αυτές. Έχουν δώσει και γεωγραφικά όρια στους μπακαλάκηδες. Δεν εμπεδώνεται το αίσθημα ασφάλειας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Έχει δώσει το Υπουργείο ότι το Υπουργείο κατήργησε τα δρομολόγια που περνάνε από αυτές τις περιοχές. Δεν είναι η απάντηση του κράτους. Θα θυμάστε ότι όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ λοιπόν και πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ σοβαρότητα και δεν χρειάζεται στο κομμάτι που έχει σχέση με την εθνική μας ασφάλεια και τη λειτουργία της αστυνομίας και ευρύτερα και με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε κάποιες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και αποτελεσματικοί. Πάρα αποτελεσματικοί. Το τι γίνεται στην Αττική δεν περιγράφεται, έτσι. Και το πάρτι διαρρηκτών. Έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, μια κουβέντα για να πάμε σε διάλειμμα. Αμέσως. Ναι, αμέσως. Μίλησε ο κύριος συνάδελφος για λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι ότι στο όνομα ενός το να ξεβολέψουμε τους αστυνομικούς, τους βγάζουμε στον δρόμο έναν-έναν, δύο-δύο, άοπλους, χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, χωρίς οπλισμό, χωρίς αλεξίσφαιρα. Και τους λέμε ότι πού τους στέλνουμε. Απλά για να πούμε ότι εμείς τους ξεβολεύουμε και τους πάμε να δουλέψουν. Καταργούμε αστυνομικά τμήματα χωρίς κανένα κριτήριο. Με αποτέλεσμα, περιοχές να μένουν αφύλαχτες. Για να πάμε σε διάλειμμα. Εγώ απασχόλησα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με απανοτές ερωτήσεις μου τις τελευταίες ημέρες. Διότι
πραγματικά, αγαπητέ κύριε Καναστάση, να είμαστε όλοι, να πέσουμε όλοι πάνω στα θέματα της ασφάλειας, γιατί είναι ένα ατομικό και ένα συλλογικό δικαίωμα των πολιτών. Ιδίως στην Αττική, κύριε Οικονόμου, είναι δραματική κατάσταση. Κλείνουν στους περισσότερους δήμους, κλείνουν το ένα από τα δύο αστυνομικά τμήματα. Έχουν κλείσει πάνω στον Δήμο Οροπού τα δύο από τα τρία, Καπαδρητίου, Καλάμου. Έχουν κλείσει, θα κλείσουν τα δύο από τα τρία Β, τα Βούλα Βάρη, Βουλιαγμένη. Το βόρειο κομμάτι της Αττικής και όχι μόνο αυτό, δοκιμάζεται καθημερινά από εκατοντάδες διαρρήξεις. Αυτή τη στιγμή μας βλέπει κόσμος τώρα και το ξέρει. Αττικής, παθόντες μας βλέπουν. Κοιτάξτε, και η περιφέρεια Αττικής που είναι τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμος, κλείνουν τα μισά στον κατημάτα. Γιατί κλείνουν? Γιατί υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός, υποτίθεται ότι πάνε να ελαττώσουν τα έξοδα. Γιατί μειώνεται το προσωπικό. Όχι, όχι, όχι. Και αυτό γίνεται σε όλους τους κλάδους. Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλους τους κλάδους. Ακόμα και σε επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Υποτίθεται ότι πάνε να ελαττώσουν. Δεν υπάρχει προσωπικό. Μου επιτρέπετε. Πάει να κάνει εξοικονόμηση πόρων. Μα δεν θα κάνει πάνω στην ασφάλεια την εξοικονόμηση πόρων. Μειώνεται το προσωπικό. Επομένως. Όχι μόνο το προσωπικό. Είναι και η εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή στην απάντηση που μου δίνει το Υπουργείο είναι η εξοικονόμηση πόρων. Μα πάνω στην ασφάλεια θα κάνει εξοικονόμηση πόρων. Δεν μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση πόρων αν επιχειρησιακή διάρθρωση για παροχές προς τον πολίτη. Θα σας παρακαλέσω λίγο, η επιχειρησιακή διάρθρωση και ένα πράγμα εγώ, και ο τρόπος, νομίζω ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή καταλληλότεροι στο πάνελ να αποφασίσουμε πώς πρέπει να διαρθρωθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο υπεύθυνα άτομα από εμάς. Αλλά όμως, είναι οι πολίτες που υποφέρουν. Είχατε καλή σημαία τα κάγκελα στη Βουλή και μετά τη μεταπολίτευση είναι η πρώτη φορά που επί 24 ώρου βάσει η Μαξίμου εκεί η Ρόδο Αττικού είναι κλειστή. Ποτέ από τη μεταπολίτευση δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μην είστε τόσο εκνευρισμένος. Σε 24 ώρες. Μα όταν έχετε κάνει σημαία, κύριε συνάδελφε, θα σας πάρω και ο κάγκελα μπροστά από τη Βουλή και καλά κάνατε, δεν μπορεί να κλείνετε την Ρόδο Αττικού 24 ώρες. Τώρα, γιατί το είπατε αυτό τώρα? Για την αλήθεια. Όχι, όχι, άλλο λόγο. Είπε μην εκνευρίζεστε, κύριε Φωτήλα, θα σας πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Μην το λέτε αυτό τώρα. Εγώ του λέω να τα πει. Δεν κάνει τώρα. Τώρα εντάξει, όταν προσπαθούμε να ανεβάσουμε και να οξύνουμε. Και να οξύνουμε. Εντάξει τώρα. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Φωτήλας. Λοιπόν, θα πάμε. Θέλει τα μνημόνια, κύριε Καναστάση. Ελάτε, κυρία Σπανού. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Το θέμα είναι μεγάλο. Μας βλέπει κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι υφίστανται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη μάστιγα της έλλειψης ασφάλειας εσωτερικής. Και μιλάω για το νοικοκυριό, μιλάω για την καθημερινότητα, μιλάω για τη γυναίκα που ληστεύεται, μιλάω για το σπίτι στο οποίο μπαίνουν οι μπουκαδόροι και φοβούνται μη τους μαχαιρώσουν κ.ο.κ. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Και πρέπει να καθίσουμε κάτω συνενετικά να συνεννοηθούμε για να βρούμε λύσεις μαζί σας. Κύριε Μπουκουβάλα, επειδή ανοίγουμε στο δεύτερο μέρος τα θέματα δικαιοσύνης, θα είναι χαρά μας εσείς αν θέλετε να παραμείνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ερώτημα είναι ένα και σαφές. Θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος. Ο χαμός που γίνεται και στο χώρο της δικαιοσύνης είναι γιατί? Γιατί ο πόλεμος κομμάτων, πολιτικών, ηγετικών ομάδων, επιχειρηματικών ομίλων που διεξάγεται στο χώρο των ΜΜΕ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει επεκταθεί και στο χώρο της δικαιοσύνης? Είναι παιχνίδι επιρροής πάνω και κάτω από το τραπέζι? Πώς να εξηγήσει κανείς διαφορετικά αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες? Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος.